όμως στην ιστορία και στο κάθε εκτήριο, τότε δεν μπορούμε να πετύχουμε τίποτα. Γιατί υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι θεωρούν ότι η αξιοποίηση αυτού του κτηρίου και αυτά που θα αποδίδει στο Δήμο είναι τάχαμο ξεπούλημα της περιουσίας του κουαρκού λαού, ξεπούλημα το οποίο αποφέρει στο Δήμο έσοδα, ξεπούλημα θεωρείται ότι αυτό το κτίριο ξαναφτιάχτηκε που δεν υπήρχε περίπτωση να φτιαχτεί ποτέ και βεβαίως σε αυτή την κατεύθυνση και να κλείσω εδώ θα κηρυχθούμε και για τα άλλα κτίρια τουλάχιστον της περιουσίας που έχει ο Δήμος στα παλαιά κτίρια της ιστορικής Αβικό που είναι και η διοκτησία μας. Εύχομαι φίλε Γιώργο και Μάρκο καλή δύναμη. Είμαι σίγουρος ότι με την παρουσία του φίλου μου του Πέτρου και αγαπημένου σας συνεργάτη όλα θα πάνε καλά. Έχανε και αυτός ξενύχια για αυτό το κτίριο και το αποτέλεσμα πλέον του έργου του δικού σας αλλά και του συναδέλφου μου μηχανικών που ασχολήθηκαν επιβεβαιώνει αυτή τη θέση που είχαμε εξ αρχής. Να είστε καλά, να είστε υγιείς και να συνεχίσετε να κάνετε έργα. Εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας δείξατε και ευχόμεθα το μνημείο αυτό που επανήλθε είναι ένα μνημείο για όλους μας, για όλους και πιστεύω ότι θα το καταφέρουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε. 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 Πάμε.